το ρεπορτάζ. Χρήστο, καλησπέρα. Καλησπέρα, Χρήστα, κυρίες και κύριοι. Και γίνεται τελικά διακρατική συμφωνία. Το πρώτο τελευταίο εμπόδιο για την εμπορική πλέον αξιοποίηση του κοιτάσματος Αφροδίτη, δια του οποίου η Κυπριακή Δημοκρατία θα εισέλθει στο χάρτη των κρατών παραγωγών. Υπουργός Ενέργειας της Κυπριακής Δημοκρατίας και Υπουργός Πετρελαίων της Αιγύπτου ενημέρωσαν και επίσημα τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας ότι έχουν ολοκληρωθεί συζητήσεις και αύριο στις 11 το πρωί σε ειδική τελετή στο Υπουργείο Ενέργειας θα υπογραφούν παρουσία εκπροσώπου της Ευρωπαϊκής Ένωσης τα σχετικά έγγραφα για τη διασύνδεση με αγωγό των κυπριακών πιστοποιημένων κοιτασμάτων με την Αίγυπτο. Η παρουσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης στις όλες εξελίξεις έχει τεράστια σημασία υπό την εξής έννοια. Πρώτον, το φυσικό αέριο της Κυπριακής Δημοκρατίας τελικά θα προωθείται στο τερματικό οίκου της Αιγύπτου, ωστόσο εκεί το μεγαλύτερο μέρος του θα υγροποιείται και θα εξάγεται σε χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, άρα οικοδομείται πλέον επί χάρτου ο λεγόμενος εναλλακτικός διάδρομος για την ενεργειακή ασφάλεια της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Από την άλλη, είναι η πρώτη διακρατική συμφωνία του είδους της που υπογράφεται στην περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου και όπως είπε ο κ. Λακοτρύπης με τον Αιγύπτιο ομολογό του να συμφωνεί, θα αποτελέσει πρότυπο για άλλες ενέργειες που ευελπιστούν να ακολουθήσουν. Η συμφωνία δεν περιορίζεται στο κοιτάσμα Αφροδίτη, αλλά αποτελεί γενικό πλαίσιο το οποίο καλύπτει ενδεχόμενους αγωγούς και από άλλα δυνητικά κοιτάσματα της Κυπριακής Δημοκρατίας. Πρόσθετες δε πληροφορίες του ΣΥΓΜΑ αναφέρουν πως είναι με τέτοιο τρόπο διατυπωμένη συμφωνία που επιτρέπει στο μέλλον, εάν υπάρξει τέτοιο ενδεχόμενο, να ενωθούν σε αυτούς τους αγωγούς και άλλες χώρες της περιοχής, όπως παραδείγματος χάρη το Ισραήλ. Την υπογραφή χαιρέτησε ο Αιγύπτιος Υπουργός, ο οποίος ερωτηθεί σχετικά. Δεν ήταν μεν σε θέση να καθορίσει συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα υλοποίησης του αγωγού, αφού σημειώνω εναπόκειται πλέον στις πολύ δύσκολες διαπραγματεύσεις της Κυπριακής Δημοκρατίας με την Νόπολ που ακολουθούν το αμέσως επόμενο διάστημα. Σημείωσε ωστόσο ο Αιγύπτιος Υπουργός ότι με τον αδελφό του, όπως χαρακτήρισε τον κύριο Λακοτρύπη, θα κάνουν το παν ώστε να υλοποιηθεί αυτό το έργο το συντομότερο δυνατό. Έχουμε ένα απόσπασμα δήλωσης, Χρήστανθε, να το παρακολουθήσω. Είναι μια συμφωνία η οποία θέτει το πλαίσιο της συνεργασίας των δύο χωρών και πρέπει να πω ότι είναι και η πρώτη του είδους της στην περιοχή μας που συνάδει με τα πρότυπα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Θα πω απλά και μόνο ότι αύριο θα έχουμε μαζί μας και εκπρόσωπο από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, κάτι που δείχνει και τη σημασία που αποδίδει η Ένωση. Με κοινή διαπίστωση